Ένα ακόμα παράδειγμα πώ η οικονομική κρίση μπορεί να φέρει ανάπτυξη αποτελεί ο συνεταιρισμό Αρώνιας που ξεκίνησε από την Πιερία. Ο Κώστας Βαφίδη και ο Γιάννη Τάχα πίστεψαν στο προϊόν και τόλμησαν να δοκιμάσουν. Εντό τη κρίση μα είχε πιάσει μια, όπω όλο τον κόσμο, μια επιθυμία να κάνουμε κάτι γιατί πλέον οι δουλειέ μα οι προσωπικέ είχαν πάει κατά διάολου. Και πάνω στην απελπισία μα, πέσαμε πάνω σε έναν καθηγητή, τον κύριο Μπάρδα, τον οποίο τον έχουμε και φίλο παθολόγο, ο οποίο ήταν καθηγητή του τρίτου γιού μου στα Τελή Θεσσαλονίκη. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Πήραμε λίγο πάνω μα, βγήκαμε εκτό Ελλάδο, πήγαμε σε αρκετέ χώρε, ψάξαμε για φυτικό υλικό. Πραγματικά βρήκαμε ένα υψηλή ποιότητα φυτικό υλικό, το φέραμε. Ριζώσαμε στα Τελή Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του κύριου Μπάρδα, γίνανε τα πρώτα πειράματα με τα τριχόδερμα. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Η επιτυχία ήρθε αμέσω και σήμερα μπορούν να είναι υπερήφανοι για την πρώτη οργανωμένη καλλιέργεια αρόνια στην Ελλάδα. Ο συνεταιρισμό πια έχει ξεπεράσει τα όρια τη ποιεία και απλώνεται σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα από τα νέα πολυδύναμα φυτά τα οποία ε, έχουμε, έχουν εμπιστευτεί κατά κόρον οι Έλληνε. Ε, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είναι, μπήκε πολύ δυναμικά στη ζωή μα. Ε, πιο πολύ απευθύνεται στη Βρώση και στην Πόση. Λιγότερη σε φαρμακευτική. Φέτος είχαμε και τα πρώτα μας προϊόντα στα ράφια, τα έχει γνωρίσει ο κόσμος, πήρανε γεύση του ελληνικού νέου προϊόντος αυτού. Και από του χρόνου μπαίνουμε πολύ δυναμικά και στην βρώση, που σημαίνει βγαίνουν οι πρώτε μπάρε δημητριακών, οι πρώτε μαρμελάδες, τα πρώτα γλυκά κουταλιού. Αυτό είναι λοιπόν το φυτό αρώνια, το οποίο θεωρείται superfood και είναι από τα πιο αντιοξυδωτικά που υπάρχουν. Τώρα το βλέπουμε στην περίοδο της ανθοφορίας, είναι το μπουμπούκι όπως το βλέπουμε τώρα. Στο τέλος θα πάρει τη μορφή μιας σουλτανίνας και βεβαίως πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και τα προϊόντα του από του χρόνου. Η αρώνια περιέχει υψηλές ποσότητες ανθοκιανών και φλαβονοειδών. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση τη υπέρταση εναντίον του διαβήτη, διαφόρων νοσημάτων των εφρών, ρευματισμών, αλλεργιών, υπατήτηδα και μείωση τη χολυστερίνη σε άτομα που πάσχουν από αθυροσκλήρηση. Οι αριθμοί όσον αφορά την καλλιέργεια τη αρόνια μιλούν από μόνοι του. 300 στρέμματα στην Πυρία, 2.800 στο σύνολο τη χώρα. Ο συνεταιρισμό πια παράγει πάνω από το 90% τη παραγωγή τη χώρα με 280 καλλιεργητέ από όλη την Ελλάδα.